Ο τομέας θέρμανσης και ψύξης αντιπροσωπεύει το 51% της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρώπη. Περισσότερο από τα 3 τέταρτα αυτών των αναγκών καλύπτονται σήμερα από τα μη βιώσιμα και επιβλαβή για το περιβάλλον ορυκτά καύσιμα. Η βιοενέργεια είναι μια διαθέσιμη, τοπική και ανανεώσιμη εναλλακτική, επιτρέποντας τις τοπικές οικονομίες να αναπτυχθούν. Συνίσταται από τη χρήση οργανικής πρώτης ύλης, από τη γεωργία, τη δασοκομεία και τα αστικά απόβλητα για την παραγωγή ενέργειας σε διάφορες μορφές. Το 75% της βιοενέργειας χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη, ωστόσο κάποιοι παράγοντες εμποδίζουν τη χρήση της. Παρουσιάζουμε τον Μπίκου, ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο που στοχεύει στην εκδημοκρατισμένη χρήση της βιοενέργειας για θέρμανση και την ενεργοποίηση του δυναμικού της κοινοτικής βιοενέργειας. Το Μπίκουμ εμπνέεται από συνεργατικά μοντέλα, επιτρέποντας την τοπική κοινωνία να διεκδικήσει και να εκδημοκρατήσει την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Μια συνέργεια μεταξύ τελικών χρηστών, φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των τοπικών αρχών. Αυτή η κυκλική κοινοτική προσέγγιση ενδυναμώνει την τοπική κοινωνία που την ασπάζεται, αυξάνοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα μέσω των τοπικών πόρων. Επιτρέπει εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης με το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αυξάνοντας παράλληλα τα κοινωνικά ωφέλη μέσω της ευημερίας και τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας. Το Μπίκουμ φέρνει γνώση και δραστηριότητες που βελτιώνουν τις συνθήκες για τη δημιουργία μιας ισχυρής διεθνούς κοινότητας βιοενέργειας. Παρέχει τα εργαλεία για την υποστήριξη υφιστάμενων και μελλοντικών κοινοτικών έργων, μειώνοντας τις απαιτούμενες προσπάθειες και τον απαιτούμενο χρόνο για την ανάπτυξή τους. Το Μπίκουμ διερευνά την υλοποίηση κοινοτικών έργων βιοενέργειας για θέρμανση σε 4 πιλωτικές περιπτώσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Πολωνία και στην Ιταλία. Μπίκουμ, ενεργοποιώντας τις δυνατότητες της κοινοτικής βιοενέργειας.